Λίσκοβιτς έξω από την περιοχή. Προσπάθησε και βρήκε ωραία τον Μπορμπόκη. Αυτός άνοιξε, έγινε το σουτ από τον Θεοδωρόπουλο. Η μπάλα κατέληξε άουλ. Η φάση αυτή στο τρίτο λεπτό. 9 λεπτά παιχνιδιού, πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελέστηκε κεφαλιά από τον Μαυρίδη. Πολύ ωραία επέμβαση του Οικονομόπουλου. Επέμενε όμως ο Σαβέφσκι που κέρδισε την μπάλα. Έδωσε στον Λίσκοβιτς. Λίσκοβιτς έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να βρει το καλό του πόδι για να σουτάρει. Η μπάλα καταλήγει άφνα. Η ευκαιρία την ΑΕΚ στο 13. Μανολάς που ανοίγει για τον Σαβέφσκι. Δεν έζεσαι σε offside. 0-0. Σαβέφσκι. Κάνει το γύρισμα, γίνει την κεφαλιά και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ στο 26. Ήταν λοιπόν η σέντρα. Ο Ζόραν Λίσκοβιτς βρέθηκε στην πορεία της μπάλας με το κεφάλι. Κατάφερε να νικήσει τον Νικοπολίδη. Έτσι λοιπόν στο 26 έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0. Φραντζέσκος και Μπορέλη και Γιώτσας επάνω στην μπάλα. Γιώτσας ελικά κάνει το σούτ, η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. Στην εκτέλεση φάουλ αυτή από τον Αστέριο Γιώτσα, έτσι ο Παναθηναϊκός στο 32 κάνει το 1-1. 35 λεπτά παιχνιδιού, Φραντζέσκος στην εκτέλεση του κόρνερ. Πήδηξε για κεφαλιά ο Μαυρίδης, έγινε η πρώτη κεφαλιά κόντρα στα σώματα αμυντικών. Μπορέλη από μακριά το σούτ, η μπάλα στα χέρια του Οικονομόπουλου. Τώρα ο Λίσκοβιτς μέσα στην περιοχή αποφεύγει δύο αντιπάλους, κάνει και το σούτ, είναι ένα πολύ όμορφο γκολ. Αυτό το δεύτερο του Ζόραν Λίσκοβιτς, ο 37, ήταν λοιπόν ο παίκτης της ΑΕΚ, αυτός ο οποίος έκανε δύο τρίπλες μέσα στην μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού και από την κλειστή γωνία νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Νικοπολίδη, κάνοντας το 2-1. Να λοιπόν που ο Ζόραν Λίσκοβιτς είναι και πάλι το προβάδισμα της ΑΕΚ, αυτή φορά στο 37. Γεωργιάδης με αντίπαλο τον Κούτουλα. Ελίστεν προτιμά να μοιράσει την μπάλα για τον Φραντζέσκο. Από μακριά το σούτ του Φραντζέσκου είναι καλοτραβηγμένο αλλά άστοχο. Κέρδισε έξυπνα ο Γιώτσας που έκανε τη σέντρα. Η κεφαλιά έγινε το 2-2 από τον Μάρκου. Να λοιπόν που ο Μάρκου βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στην κατάλληλη στιγμή. Κατάφερε να παραβιάσει την αισία του Οικονομόπουλου. Έτσι λοιπόν δευτερόλεπτα πριν εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Έγραψε το 2-2, δίνει στον αγώνα άλλη τροπή. Σαβεύσκι μία ακόμη σέντρα, διώχνουμε κροθιές στον Νικοπολίδη, η μπάλα στο Μπορμπόκι που προσπάθησε να κάνει το σουτ. Κοντράρι στο Μαυρίδη, νέο σουτ, η μπάλα out. Και τώρα Μπορέλη που οργανώνει επίθεση για τους πράσινους. Με την μία ο Μπορέλη για τον Φραντζέσκο. Από μακριά του στο Φραντζέσκο είναι κακή η επέμβαση του Οικονομόπουλου που με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Μπορμπόκι στην εκτέλεση του φάουλ, έγινε κεφαλιά, πολύ ωραία η επέμβαση του Νικοπολίδη που μπλοκάρει την μπάλα, η ευκαιρία την ΑΕΚ στο 24 της επανάληψης. Δόνης από μακριά επιχειρεί το σουτ. Ασταθής η επέμβαση του Οικονομόπουλου, η μπάλα όμως κατέληξε στους αμυντικούς του και συγκεκριμένα στο Κούτουλα που απομάκρυνε. Ραγιάννης που έκανε τη σέντρα, έγινε κεφαλιά η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 28 της επανάληψης. Η μπάλα για τον Μπορμπόκι, Μπορμπόκι σε καταμέτωπο επίθεση, κάνει και το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ από τον Βασίλη Μπορμπόκι για τον Μάρκου. Κύρισε ωραία ο Φραντζέσκος, Μπορέλη τσίπησε την μπάλα. Φραντζέσκος μέσα στην περιοχή, γίνει το σουτ, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Οικονομόπουλου. Στο 80 ο Βασίλης Μπορμπόκης, ένα ακόμη κόρνερ για την ΑΕΚ, η μπάλα πήρε ύψος, έγινε κεφαλιά. Η μπάλα δεν πήγε στα δίκτυα, με δεύτερη προσπάθεια προσπάθησαν οι παίκτες της ΑΕΚ να παραβιάσουν την αισία του Νικοπολίδη χωρίς αποτέλεσμα. Δόνης, Δόνης σε καταμέτωπο επίθεση, πέρασε τους πάντες και τα πάντα, κάνει και τόσο την μπάλα στο δοκάρι. Να λοιπόν η απάντηση του Παναθηναϊκού ένα λεπτό αργότερα, 9 λεπτά πριν το τέλος, ενώ ο Μάρκου ένα ακόμη σουτ, κόρνερ ο Οικονομόπουλος σε ένα ματς θρίλερ εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιώτσας με τη μία για το Δόνη. Και αφού με τη σειρά του κατεβάζει γρήγορα την μπάλα, έχει κενό χώρο και προωθείται, δοκιμάζει και το πόδι του. Πολύ ωραία επέμβαση Οικονομόπουλου σε κόρνερ, όλα αυτά 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Γίνεται η σέντρα. Διώχνει αμυντική του Παναθηναϊκού, Σούτους Λίσκοβιτς. Δεν διώξε ο Νικοπολίδης, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, μία από τις πολλές του σημερινού αγώνα. Και από τη Νέα Φιλαδέλφεια να πάμε.